Με περιορισμένη χρήση δακρυγόνων και αθρώες προσαγωγές, δημιουργίες της Ελλάς που είχαν ακροβολιστεί από το μεσημέρι στην περιοχή αποτρέπουν την καταστροφή του άτυπου χώρου λατρείας μουσουλμάνων μεταναστών που ζουν και εργάζονται στο Τιμπάκι. Δευτερόλεπτα νωρίτερα και παρά το ανθρωποκυνηγητό με τις αστυνομικές δυνάμεις στα στενά, ακραία στοιχεία είχαν εξφενδονήσει πέτρες και ξύλα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Ανάλογη έφοδος επιχειρήθηκε και σε δεύτερο άτυπο χώρο λατρείας, όμως δημιουργία των ΜΑΤ είχε ήδη παραταχθεί στο σημείο. Βαρύτατο είναι το κατηγορητήριο για όσους συνελήφθησαν ενώ λιθοβολούσαν τον άτυπο χώρο λατρείας. Τέσσερις εξ αυτών κατηγορούνται για διατάραξη κοινής ειρήνης από δράστες που τέλεσαν βιοπραγίες με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Η δίωξη για το πέμπτο άτομο είναι ακόμη βαρύτερη, καθώς αφορά σε διατάραξη κοινής ειρήνης από δράστη που είχε καθοδηγητικό ρόλο μέσα στο πλήθος. Ισχυρές δυνάμεις είχαν παραταχθεί νωρίτερα και στο δρόμο που οδηγεί προς το συσκευαστήριο, όπου εξελίχθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα η συμπλοκή ντόπιων και Πακιστανών εργατών, η οποία πυροδότησε την ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην περιοχή της Μεσαράς. Είναι καταδικαστέα όλα τα έκτροπα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στον Τιμπάχη, ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή μας, δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Ο τρόπος όμως που αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί είναι αυτό που φωνάζω τόσες μέρες. Είναι μόνο από τα όργανα τα κρατικά. Τα γεγονότα που ακολούθησαν έδωσαν λαβή σε ακραίες φωνές και άτομα που συγκεντρώθηκαν αρχικά μπροστά στο Δημαρχείο στις Μοίρες και στη συνέχεια στο Τιμπάκι με αίτημα να εκδιωχθούν από την περιοχή όλοι οι μετανάστες που δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια παραμονής. Αυτοί πλέον έχουν καταντήσει να μπαίνουν και στα σπίτια μας, δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Η εξαιρετικά ισχυρή παρουσία της αστυνομίας ήταν εκείνη που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς από το μεσημέρι είχαν αναπτυχθεί μπλόκα σε όλες τις οδικές αρτηρίες προς τη Μεσαρά, ενώ στις Μοίρες και το Τιμπάκι είχαν προωθηθεί τουλάχιστον 4 δημιουργίες. Από νωρίς το πρωί, πρόσφυγες και μετανάστες, φοβούμενοι πογκρόμ σε βάρος τους, είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια όπου διαμένουν στην περιοχή. Όσον αφορά τους καλοθελητές που φροντίζουν ενεργά να διαδίδουν ανυπόστατες φήμες ή να δίνουν δυνητικά επικίνδυνες πληροφορίες, και τους δικηγόρους του διαβόλου που έχουν βρει πρόσφορο έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτώντας τα με κακόβουλα σχόλια, με παραπλανητικό περιεχόμενο κρίνοντας τους πάντες, καλό θα ήταν να κάνουν την αυτοκριτική τους. Ήδη είναι που τους μισθώνουν σπίτια τρόγλες με το κεφάλι που κάθε πρωί μεταφέρουν με τα αγροτικά τους οχήματα αλλοδαπούς εργάτες στα θερμοκήπια τους και που τους αποδέχονται ως πελάτες στα καταστήματά τους. Το σενκιάζουν τα σπίτια και μένουν 10 και 20 άτομα μέσα, κοινωνιολογικές βόμβες από όλες τις απόψεις. Αν δεν τους διώξαμε θα μας διώξουν. Απλά. Στο πρώτο μεγάλο μπλόκο, στη διασταύρωση των Αγίων 10, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας έκαναν φύλο και φτερό αυτοκίνητα που είχαν κατεύθυνση το Τιμπάκι, κατάσχοντας κοντάρια και άλλα αντικείμενα. Τα μπλόκα της αστυνομίας ξεκινούν από το Γεώφυρο, ενώ εδώ, στον Κόμβο, πριν από την Αγία Βαρβάρα, γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος σε αυτοκίνητα αλλά και τους επιβάτες. Συνολικά σημειώθηκαν 18 συλλήψεις και 11 προσαγωγές για τα έκτροπα στη Μεσαρά. Τι είναι άνθρωποι. Θέλουν να φάνε, να πιούνε. Από τη φτώχεια φύγαν από την πατρίδα τους, ήρθαν εδώ γάμε. Όταν πέσουν παραπάνω άτομα από ό,τι χρειάζονται, δημιουργούνται προβλήματα μετά. Αρχικά πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο της Φεστού με σύντομες ομιλίες, ενώ ακολούθησε αυτοκινητοπομπή, την οποία σταμάτησαν μπλόκα της αστυνομίας που είχαν δημιουργήσει φραγμό μπροστά στην είσοδο του αεροδρομίου στο Τιμπάκι. Λίγο αργότερα, εκατοντάδες άτομα συμμετείχαν στη δεύτερη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Τιμπακίου με εμπριστικά συνθήματα και ακραία ρητορική. Ένα όχι στη βία, στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία ζητάει η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει. Το κενό της απούσας πολιτείας στον τομέα της έγκαιρης οργάνωσης, της πρόληψης και της διασφάλισης της ασφάλειας για όλους, καθώς και τις μειωμένες αντιστάσεις μιας εξουθενωμένης και τρομοκρατημένης κοινωνίας, έρχονται να εκμεταλλευτούν ακραία στοιχεία, προπαγανδίζοντας την ιδεολογία του μίσους και της βίας.